είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Μάρις Φραγκούλης για άλλη μια φορά στη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσική, Stranger in Paradise. Stranger in Paradise, μια συναυλία που έτσι ενώσαμε την αγάπη μας για την καλή μουσική και τον λόγο για ένα πάρα πολύ δυνατό και καλό σκοπό για το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και αρρωγής και να θυμόμαστε ότι πάντα ό,τι και να περνάμε στη ζωή μας πρέπει να το περνάμε με αξιοπρέπεια και αγάπη. Αυτό το παιδί, αυτό χέρι θα πιάσει. Μια στιγμή θα ραγίσει, θα σπάσει. Ο δικός σας παράδεισος ποιος είναι? Ο δικός μου παράδεισος είναι η μουσική, είναι η σκηνή, τα όνειρα που έκανα μικρός και σιγά σιγά συμβαίνουν στη ζωή. Μεγάλες εμπειρίες να συναντάς κόσμο, να ταξιδεύεις σε όλο τον κόσμο. Αισθανθήκατε ποτέ ξένος στην Ελλάδα? Πολλές φορές, αλλά αυτό είναι κάτι που το κερδίζεις σιγά σιγά και με τις προσωπικές σου σχέσεις και με τη δύναμη του εαυτού σου. Αλλά είναι κάτι που υποσχέθηκα ούτως ή άλλως στον εαυτό μου ότι δεν θα συμβεί, δεν θα είμαι ποτέ ένα ξενόφερτο προϊόν, αν το πούμε έτσι. Γιατί ούτως ή άλλως γεννήθηκα στην Αφρική, πάντα ξένος αισθανόμουν, αλλά η Ελλάδα με αγκάλιασε και μου έδωσε τόση αγάπη που την αισθάνομαι είναι δική μου χώρα. Αν και έχετε πει ότι στα παιδικά σας χρόνια δεχθήκατε και μπούλινγκ γι' αυτό. Ναι, σίγουρα. Μπούλινγκ δεχτήκαμε στο σχολείο, όπως και όλα τα παιδιά, φαντάζομαι. Ή αν ένα παιδί ξεχωρίζει, αν υπάρχει, ας πούμε, αυτή η ανταγωνιστικότητα που υπάρχει μεταξύ παιδιών. Περάσαμε και από αυτό το στάδιο, αλλά τα καταφέραμε. Σκεφτήκατε να φύγετε στο εξωτερικό για μόνιμα, γιατί ζήσατε στο εξωτερικό? Έζησα και ζω στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα έρχομαι μόνο 3 μήνες το χρόνο. Τον υπόλοιπο χρόνο είμαι Νέα Υόρκη, στα ταξίδια μου. Πέρυσι ήμασταν σε όλη την Ευρώπη με τη Sarah Brightman και πρόπερσι ήμασταν στην Ιαπωνία, Κίνα, σε όλη την Ασία, στην Αυστραλία, σε πολλά ταξίδια και πολλές αναζητήσεις. Τι σας λένε λοιπόν στο εξωτερικό έναν Έλληνα τενόρο, πώς τον αντιμετωπίζουν? Με πολύ, πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό και πιστεύω ότι όπως και εγώ σέβομαι το κοινό, έτσι και το κοινό σέβεται εμένα και την καταγωγή μου και την αγάπη μου που ξέρουν ότι είναι πολύ μεγάλη για την χώρα αυτή. Να έχει ο δρόμος μου φως. Πάμε στο καλύτερο παιδί. Ευχαριστούμε για τον κύριο Φραγκούλη για την υπέροχη συνέντευξη. Από φωνάρα σε φωνάρα. Τι? Από φωνάρα σε φωνάρα πάει. Έτσι. Γιάννης Πλούταρχος, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη του αποκλειστική.